Το παιχνίδι στο δημοτικό γήπεδο της Ελοπίας για την τέταρτη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τον Ελοπιακό, καθώς το 8ο λεπτό και μετά από την εκτέλεση κόρνερ που είχε κερδίσει ο Αλμυρός Γαζίου, ο Κυριατζής μπλόκαρε και έβγαλε αμέσως τη βαθιά παλιά στον Ριζάη. Αυτός κατέβασε ωραία την μπάλα, κατάφερε να ξεμαρκαριστεί και να βγάλει την πάσα στον Ιγμπινόμπα, ο οποίος είχε φύγει στην κόντρα. Αυτός έστρωσε την μπάλα, έκανε και τον ωραίο πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έβαλε νωρίς την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την απόδοσή τους και πίεσαν για τον γκολ και στο 22ο λεπτό, μετά από αυτό το κακό διώξιμο, απείλησαν με τον Αγαπάκη, αλλά ο Κυριατζής ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε σε κόρνερ που πέρασε ανεκμετάλλευτο. Στο 28ο λεπτό και πάλι στο προσκήνιο η κριτική, έγινε η σέντρα από τα αριστερά, ο Καστελιανάκης στο σουτ, ο Χατζιαντωνίου με το κεφάλι σε κόρνερ. Στο 40ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι εκτέλεσαν γρήγορα με γέμισμα φάουλ που είχαν κερδίσει, οι αμυντικοί δεν έδιωξαν, το ανάποδο σουτ από τον Ρέγες πέρασε out. Δύο λεπτά αργότερα στην επίθεση ο Ελοπιακός, ο Χατζιαντωνίου έκανε τη σέντρα, η μπάλα πήγε από την άλλη πλευρά, στον Ρεσβάνη, αυτός έδωσε στον Μεγάλο, ο έμπειρος στράικερ έκανε το σουτ, ο Χανιωτάκης απέκρουσε με υπερένταση σε κόρνερ και έσωσε την ομάδα του στην τελευταία αξιόλογη φάση στο πρώτο μέρος. Δύο λεπτά μετά από την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Ριζάη δοκίμασε το πόδι του, η μπάλα πέρασε out. Στο 52ο λεπτό, ο Χανιωτάκης έδωσε στον Κιλιάρα, αυτός έβγαλε τη βαθιά παλιά στον Καστελιανάκη, αυτός κατέβασε την μπάλα και χωρίς να διστάσει καθόλου έκανε το ψιλοκρεμαστό σουτ από πολύ πλάγια, που ευνηδίασε τον Κυριατζή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Αλμυρού ισοφάρισε και νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Πέντε λεπτά αργότερα ο Κιλιάρας κινήθηκε από δεξιά προς τον άξονα, βρήκε το χώρο και έκανε το δυνατό σουτ με το αριστερό, ο Κυριατζής απογειώθηκε και απέκρουσε διώχνοντας την μπάλα σε κόρνερ. Στο 60ο λεπτό οι γηπεδούχοι είχαν κερδίσει φάουλ πλάγια αριστερά, κακή εκτέλεση από τον Ριζάη, έδιωξαν οι αμυντικοί, κακό κοντρόλ από τον Γεωργίου, πήρε την μπάλα ο Λεόν και οι του Αλμυρού έφυγαν στην αντεπίθεση 3-1. Ο Λεόν έκανε το γύρισμα στον Καστελιανάκη, αυτός πλάσαρε ψύχρεμα τον Κυριατζή για να πετύχει το δεύτερο προσωπικό γκολ, να κάνει το 1-2 και να ολοκληρώσει την ανατροπή για τους κριτικούς. Στο 78ο λεπτό φάουλ για τους γηπεδούχους από πλάγια αριστερά, στην εκτέλεση ο Ρεσβάνης με γέμισμα, οι αμυντικοί δεν έδιωξαν, ο Μεγάλος ευνηδιάστηκε, η μπάλα στρώθηκε στον Καλαμπόκα, αυτός έκανε το σουτ, η μπάλα ίσως βρήκε και στο σώμα του Αγαπάκη και πέρασε πάνω από το τέρμα, out έδωσε ο διαιτητής. Στο 81ο λεπτό, νέο λάθος στο χώρο του κέντρου, ο Λεόν έκλεψε την μπάλα και έφυγε πάλι στην κόντρα, έδωσε στον Καστελιανάκη, αυτός καθυστέρησε, έδωσε πάλι στον Λεόν, αυτός έκανε το διαγώνιο σουτ, η μπάλα μόλις out, ευκαιρία για τον Αλμυρό. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, κόρνερ για τους γηπεδούχους και ο Κυριατζής είχε προωθηθεί, έκανε το σουτ, η μπάλα out, στην τελευταία φάση του μάτς, Ελοπιακός Αλμυρός Γαζίου 1-2, πρώτη εντός έδρας ήταν στην τρίτη εθνική για την ομάδα της Ελοπίας. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που είχαμε δει την ομάδα σε βίντεο την ομάδα του Ελοπιακού, ήξερα ότι είναι μια καλή ομάδα από τη μέση και μπροστά, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με παίχτες επικίνδυνους και αυτά. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε και ένα κακό ταξίδι, είχαμε μια ταλαιπωρία γενικά σε όλη μας την αποστολή. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο είμαστε η ομάδα που ζητούσε το αυτό. Βάλαμε δύο γκολ, είχαμε ευκαιρίες, κρατήσαμε την μπάλα, όπως είναι η ομάδα που ξέρω που σε όλη την προετοιμασία που δουλεύουμε και νομίζω ότι στο τέλος ήταν όλα καλά, κερδίσαμε και, αλλά πραγματικά θέλω να πω ότι είναι για τον Ολυμπιακό θέλω να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, παρόλο είναι ο Φώτης την πρώτη φορά. Η φιλοξενία είναι καταπληκτική, οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί και δεν το λέω επειδή κερδίσαμε, θα το έλεγα ακόμα και να χάναμε. Θέλουμε να ανταποδώσουμε στο δεύτερο γύρο. Εμείς έχουμε φτιάξει μια καινούργια ομάδα, η αλήθεια είναι. Έχουμε πάρει πολλές μεταγραφές καινούργιες, με ρίξαμε πάρα πολύ το μέσο όρο ηλικίας. Ο στόχος του Αλμυρού είναι η γρήγορη παραμονή και από εκεί και πέρα όσο μπορούμε πιο ψηλά. Νομίζω ότι είναι των τελευταίων 20 χρόνων είναι το δυσκολότερο πρωτάθλημα. Έχει πάρα πολύ καλές ομάδες. Θεωρώ ότι μπορείς να χάσεις σε οποιαδήποτε έδρα. Όλες οι ομάδες, δεν υπάρχει μια ομάδα να πεις ότι θα πάω σε την Κυριακή εκεί και θα κερδίσω. Μπορείς να χάσεις παντού, μπορεί να κερδίσεις παντού. Θεωρώ ότι πέφτουν 7 ομάδες, οπότε ο συντελεστής δυσκολίας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Γι' αυτό λέω ότι όσο πιο γρήγορα σωθείς, τόσο καλύτερα και από εκεί και πέρα όσο πιο ψηλά μπορούμε.